Βοριάζει, έχει πιάσει. Στο λέω, ξέρω γιατί. Τώρα άσε τι λένε. Ξέρεις το λέω, όχι, ξέρεις το λέω. Για τη μελωτιά δεν με πιάνει ύπνος. Γρήτο μεσημέρι να ξεκουραστώ. Τώρα σήμερα έψα τα και με πήρε μία ώρα. Δεν θα έχεις πάει πολύ γι' αυτό. Σου είπε ότι το πήρα στον Άγιο. Σοφός. Ναι, σοφός είναι. Λοιπόν, άψω να δεις. Εγώ από καιρούς μην μιλες, γιατί έχω κοιμηθεί πολλά χρόνια έξω. Λοιπόν, ο καιρός αυτός θα γυρίσει βοριάς από τα μεσάνυχτα, όταν ακούσει μπουμπουνίζει. Τα μπουμπουνίζει, ναι, τα κυμπρέκη, δεν είναι βορειά, με το βορειά δεν μπουμπουνίζει. Να λέμε έτσι όμα. Λοιπόν, ούτε κεραυνούς κάνει τίποτα. Είναι ακόμα ναι, τίποτα. Έτσι. Τώρα είναι λωτιάς ακόμα, είναι γλυκός ο καιρός. Άμα θα αρχίσει και πάει από εκεί, μετά θα έρθει το τσάτι που λέμε, άρα, που κουρεύει εδώ. Άρα αυτό που είπα εγώ είναι προειδοποιητικό. Προειδοποιητικό, για εσένα, δεν θα έχει πάει πολύ κόστα γι' αυτό. Λέω τη Στέλλα πριν από 2-3 μέρες. Λέω μου έχει σκάσει το δάχτυλο. Που σημαίνει ότι θα έχουμε καιρό. Πριν 3-4 μέρες. Το δάχτυλο εδώ. Τώρα μην ψάχνει τέτοια πράγματα γιατί θα πω μια παροιμία που είναι βαριά, αλλά είναι εκκλησία. Όχι, δεν είναι. Η λέξη, συγγνώμη, γαϊδούρι. Το γαϊδούρι ξέρει τι κάνει. Άμα θέλει το καιρό. Μου έχει το αντίστοιχο πάλι το πισινό προ το βοριά. Έχουμε κρύο. Τελείωσε. Δεν είναι αυτό που είπες τώρα. Δεν είναι. Είναι αυτό. Όχι, δεν είναι. Απλώς επειδή είναι τη λέξη αυτή. Λοιπόν, κοίταξε τα μυρμήγκια τώρα. Τα μυρμήγκια είναι έτσι. Άμα θα πας αύριο το πρωί από το βορειά έχουν κάνει τείχομα. Τελείωσε. Απλώς καθαρά πράγματα φυσικά. Όχι που πορνάρουμε. Αυτό θα πορνάει συνέχεια τώρα. Μου τα έχουν γίνει. Ούτε καλά. Ούτε καλά. Μου λες Βαγγέλη. Πού είχες πάει σήμερα. Από εδώ κάτω πας. Ναι, από εδώ κάτω πάω. Δεν τα λέει. Αλλά... όχι, όχι, να σου το πω γιατί τι είναι. Ωραία, εγώ άμα κάνω πέρα. Εγώ στην πρώτη, πρώτο πρωτοβρόχη που έριξε, Κυριακή. Την προηγούμενη εβδομάδα, σηκώθηκα στις 5:30-6 ώρα και πήγα με το ποδάρι. Και πήγα εκεί που πήγαινα από μικρό παιδί. Μας έστελνε η μάνα μας. Είχανε μίλια ακόμα. Είχανε μίλια. Λοιπόν, μαζεύω μία σάμπα εμπλάνια. Αφού δεν είχανε Την πρώτη φορά. Πότε ήταν. Δεν μου λες ότι 20 μάτινα ή πέτρινα. Κομμάτι. Γιατί τη δεύτερη φορά που πήγα εγώ... Πέσει και να ρίγει, θα έρθει μαζί σαν να δώσει μία κούτα να βράσει. Να στώ την αόρια. Εκεί έχουν γίνει όλο βιοτεχνίες, Έχουν πουληθεί δηλαδή. Όλα. Και κατηφόρησα και μου λέει ένας κυνηγός που βρέθηκα στον δρόμο. Πού πας μου λέει ρετάκι τέτοια ώρα. Του λέω πρόβλημά μου του λέω. Θα το δεις όταν θα γυρίσω. Να μόνο να είσαι εκεί λέω. Έχει ένα τζιπ αυτός και... Και λοιπόν πήγα 2-3 ώρες τη γέμισα την τζάμπα. Σύνδεσμο με την προηγούμενη γιατί είναι συνέχεια της προηγούμενης ομιλίας η σημερινή. Το θέμα μας ήταν για τα μάτια που διαθέτει
εκείνος που είναι οπλισμένος με την πίστη. Και βέβαια, όχι την πίστη που την παίρνει ο άνεμος, την αδύνατη, βεβαίως από καθόλου καλή είναι και αυτή, αλλά για εκείνη που έχει τη δυνατότητα να ελέγχει αυτά που δεν βλέπουν τα μάτια του σώματος. Τα μάτια που διαθέτει το ανθρώπινο σώμα. Τελειώνοντας στην προηγούμενη ομιλία, είπαμε ότι ο Αβραάμ είχε πολύ πριν λάβει την υπόσχεση από το Θεό ότι θα γεννήσει τον Ισαάκ, είχε δει, και αυτό να το βάλουμε καλά μέσα μας όλοι, το παιδί που θα γεννούσε, τον Ισαάκ. Επαναλαμβάνω, το είχε δει το παιδί πριν λάβει την υπόσχεση από το Θεό. Και γι' αυτό ήταν υπερσίγουρος ότι θα γεννήσει παιδί. Ό,τι ακούτε δεν είναι λόγος δικός μου, αλλά είναι λόγος παρμένος από το τραπέζι του Αγίου Πνεύματος και μας παραθέτει για να το γνωρίζουμε ως τροφή πνευματική ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο Ιερός Χρυσόστομος. Και το διαβάζω για να το έχουμε υπόψη μας πώς ακριβώς το αναφέρει και συνδεόμαστε με τη συνέχεια του λόγου. Άκουσον Παύλου περί του Αβραάμ διαλεγωμένου. Άκουσε τι λέγει ο Απόστολος Παύλος όταν κάνει λόγο για τον Αβραάμ. Ότι της πίστεως οφθαλμής είδε τον Υιόν τυκτώμενο τον Ισαάκ. Ότι με τα μάτια της πίστεως είδε τον Υιόν του Ισαάκ τυκτώμενον να γεννιέται. Πολύ πριν λάβει, επαναλαμβάνω, από τον Θεό την υπόσχεση ότι θα γεννήσει παιδί. Το πώς αυτοί που έχουν τέτοια μάτια το ξέρουνε. Εμείς που δεν διαθέτουμε, αλλά τα έχουμε ανίσχυρα και αδύνατα, δεχόμαστε κι εμείς με τον ίδιο τρόπο αυτό που μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Ότι είδε όντως το παιδί του πριν λάβει την υπόσχεση ότι θα γεννηθεί ο Ισαάκ. Και ούτω κατεδέξατο την Ευαγγελία. Και έτσι πήρε την υπόσχεση. Αφού το είδε με τα μάτια της πίστεως. Τι μας λέγει ο Απόστολος Παύλος ακριβώς για αυτό το θέμα? Και μη ασθενήσαστε πίστη, και επειδή καλησπέρα, δεν έδειξε ο Αβραάμ ίχνος αδυναμίας στην πίστη, καμία απολύτως αμφιβολία, ου κατενόησε το εαυτού σώμα νεκρωμένων. Δεν του πέρασε ίχνος λογισμού ότι το σώμα του μετά από 100 χρόνια ζωής είναι πεθαμένο για να γεννήσει.
για να κάνει παιδί. Δεν του πέρασε ίχνος σκέψης, αμφιβολίας, ότι σε αυτή την ηλικία που ήταν, θα γεννήσει παιδί. Αυτό σημαίνει πίστη. Να πιστεύει ότι είναι δυνατόν αυτό που για τη λογική είναι αδύνατο. Μην ξεχνάμε ότι η λογική που διαθέτουμε εμείς οι άνθρωποι δεν είναι αυτή η φυσιολογική λογική που έδωσε ο Θεός όταν έπεσε τον άνθρωπο. Είναι αυτή που έχουμε μετά την πτώση του Αδάμ, που έχει πάθει διαστροφή και δεν βλέπει όπως έβλεπε μόλις την έπλασε ο Θεός τη λογική, δεν τα κατανοεί έτσι όπως την έπλασε όταν βγήκε από τα χέρια του Θεού πριν αμαρτήσει ο Αδάμ και η Εύα, τότε έβλεπε και κατανοούσε λογικά. Έτσι κατανοούσε και ο Αδάμ. Χωρίς να έχει ίχνος ότι τώρα εγώ είμαι 100 χρονών, το σώμα μου είναι νεκρό και είναι αδύνατο με κεφαλαία γράμματα η λογική του λέει αυτό, να γεννήσει, να κάνω παιδί. Ίχνος τέτοιας λογικής δεν. Σκέψεως δεν πέρασε από το νου του. Καθόλου. Αυτό σημαίνει ότι ήταν τα μάτια, τα εσωτερικά μάτια καθαρά και δεν χρειάζονταν καμία επέμβαση, κανένα φάρμακο να πάρει να βάλει στα μάτια του για να καθαρίσουν. Είχαν λαμπεκαριστεί από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και να προσέξουμε, μεγάλη της πίστεως η δύναμης. Δεν χρειάζεται εξήγηση αυτό. Ως περγά λογισμοί ανθρώπων δειλοί και ασθενείς. Γιατί όπως ακριβώς οι λογισμοί των ανθρώπων, αυτοί που διαθέτουμε τώρα εμείς, είναι δειλοί και άρρωστοι και ασθενείς οι λογισμοί, έχει γούστο να έχουμε δυνατούς καλούς λογισμούς. Είναι άρρωστοι οι λογισμοί μας. Και δεν χωράνε τα αδύνατα παρανθρώπης, δυνατά παρά τον Θεό, με φυσιολογικό τρόπο. Τελείωσε. Μόνο καθαροί οφθαλμοί πίστεως μπορούν να πούνε ότι είναι δυνατόν χωρίς να περάσει κάτι το αντίθετο από εκείνο που λέμε. Και έτσι και η πίστη, όπως λέει, όπως ακριβώς λοιπόν οι λογισμοί των ανθρώπων είναι δειλοί και ασθενείς, έτσι και η πίστη είναι ισχυρά και δυνατή. Δεν υπάρχει και αδυναμία στην πίστη. Γι' αυτό λοιπόν και ο Αβραάμ λέει, συνδεόμαστε είπαμε τα προηγούμενα, δεν είδε ότι ήταν νεκρό για παιδοποιία το σώμα του. Κάτι τέτοιο δεν καταλάβαινε. Είπαμε και την περασμένη φορά το εργαστήριο της φύσεως που φέρνει τα παιδιά στον κόσμο, η μήτρα της Σάρας, ήτανε αδύνατο πεθαμένο για να φέρει παιδί. Η μήτρα η Σάρα στα 100 πώς να είχε για να κάνει παιδί. Όμως ήταν πιο δυνατή, πιο ισχυρή η δύναμη του Λόγου του Θεού ότι θα γεννήσει από την αδυναμία της Σάρας. Από την αδυναμία της Σάρας. Πιο δυνατή η πίστη του Αβραάμ από την αδυναμία της Σάρας. Γι' αυτό και έγινε το εντελώς φυσικό, το αδύνατο δυνατό. Για τη δύναμη του Θεού, επαναλαμβάνω, και τη δύναμη της πίστεως. Και για να έχουμε υπόψη μας, τι δυνατό μάτι
πόσο καθαρός οφθαλμός είναι η πίστης. Διαβάζω τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος για να μας μείνει στο μυαλό. Βακτηρία γάρ τίσε στην ισχυρά η πίστης. Η πίστης είναι μαγκούρα δυνατή που στηρίζεσαι για τα καλά. Και λιμήν ασφαλής, και λιμάνι που δεν το πιάνει καμία μπόρα, καμία τρικυμία, κανένας άνεμος. Διαθέτεις πίστη, τα προβλήματα που είναι δυνατόν να σε βρουν στη ζωή, σίγουρα τα λύνεις και είσαι και ήρεμος, γιατί γι' αυτό είναι η πίστη, για να λύνει τα προβλήματα. Και λιμήν λοιπόν ασφαλής της το λογισμόν απαράδος απλάνης. Τούτο εδώ, από τη λογική δηλαδή που έχουμε τώρα εμείς, οι μεταπτωτικοί άνθρωποι, δηλαδή οι άνθρωποι που ήρθαν στον κόσμο μετά από το αμάρτημα του Αδάμ και της Εύας, μετά την πτώση. Η λογική αυτή εδώ, επαναλαμβάνω, είναι αφύσικη, είναι αφύσικη, δεν είναι φυσική, έτσι το βλέπει λογική τώρα. Αν είχαμε το μάτι της πίστεως, θα βλέπουμε ότι είναι αρρωστημένη λογική. Γι' αυτό και οι πατέρες λένε ότι ο μεγαλύτερος αλήτης, βάλτε το σε εισαγωγικά μέσα, δεν είναι εκείνον που εμείς συνήθως μπορούμε να πούμε, έναν άνθρωπο που γυρίζει. Είναι η λογική του ανθρώπου. Αυτή γυρίζει παντού. Και αν είναι σαν τη μύγα, γυρίζει ο λογισμός στις βρωμιές. Και όντως είναι αλήτης με την κακή έννοια. Επαναλαμβάνω, η λογική είναι εκείνη που γυρίζει παντού και κυρίως ασχολείται με τα κακά και ανισχυροποιείται στο καλό. Οπότε πεθαίνει η λογική καλή και μένει η λογική σκάρθη. Δεν έχουμε λοιπόν τη λογική που έδωσε ο Θεός όταν έφτιαξε τον Αδάμ και την Εύα και την Εύα και βγήκε από τα χέρια του, όπως λέει η Γραφή, και ήταν όλα καλώς λίαν, λέει. Όλα ήταν λίαν καλώς. Το άριστα ήταν για παραπέρα, το διαβρίσκει ο Θεός. Για παραπέρα, αν έκανε καλό σαν τον Γέρο, θα πήγαινε στο άριστα. Αλλά πήγε παρακάτω μετά. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν εμείς από το Θεό τη δωρεά της πίστεως, να πιστεύουμε δηλαδή, έτσι ώστε να έχουμε καθαρό το μάτι να βλέπουμε αυτά που ο Θεός μας φέρνει μπροστά στα μάτια. Αυτά που ο Θεός, άμα βλέπουμε εκείνα, είναι καθαρό το μάτι. Αν δεν τα βλέπουμε, το μάτι δεν είναι καθαρό. Και είπα την περασμένη φορά ότι έβλεπαν το τυφλό που του είχε ανοίξει τα μάτια ο Κύριος και έβλεπε οι Εβραίοι, τον οποίο γνώριζαν οι Εβραίοι, και τον έβλεπα κάθε μέρα και άπλωνε το χέρι, ζήτηκε βοήθεια για να ζήσει ο τυφλός. Τον γνώριζαν όλοι. Του ανοίγει λοιπόν τα μάτια και το βλέπουν οι μαθητές του, και βλέπει και λέγανε, είναι ή δεν είναι αυτός? Τόσο καιρό ήταν αυτός. Τώρα είναι ή δεν είναι αυτός? Να, τα μάτια εδώ είναι από το φθόνο κλειστά. Το φθόνο προς το πρόσωπο του Χριστού. Φθονούσαν τον Χριστό, είναι ή δεν είναι αυτός? Ήταν κλειστά τα μάτια από το φθόνο. Λοιπόν, όσοι διαθέτουν όραση που τα έχουν έτσι κλειστά, ποτέ δεν θα δουν καθαρά αυτά που ο Θεός ζητάει, αυτά που ο Θεός φέρνει στο φως.
Αυτοί λοιπόν που έχουν μάτια και είχαν μάτια την εποχή εκείνη, είπανε αυτός είναι ο τυφλός. Χωρίς καμία αντίληση. Και εμείς λοιπόν που τα ακούμε σήμερα, μαζί με αυτούς που λένε αυτός είναι ο τυφλός, λέμε αυτός ήταν ο τυφλός, δεν ήταν άλλος. Παρότι δεν ζούμε την εποχή εκείνη που έγινε το θαύμα, όμως δόξα τω Θεώ μας έχει δώσει τη δύναμη, ώστε να λέμε ο Θεός γιάτρεψε τα μάτια του τυφλού. Τέλος, είναι 2000 χρόνια πριν και 2000 χρόνια μετά εμείς λέμε ναι, γιατί διαθέτουμε ακριβώς αυτή τη δύναμη της πίστης. Θέλω όμως να τονίσω τώρα, αφού καταλαβαίνουμε ότι χρειάζονται μάτια για να βλέπουμε εκείνα που ο Θεός μας λέει, και για εκείνους που δεν τα έχουν τα μάτια, ο Θεός είπε τους μιλάω παραβολικά, με παραβολές. Και το εξηγήσαμε γιατί μιλούσε με παραβολές στο λαό ο Θεός. Στο λαό όλο. Γιατί ήθελε, και ήθελε να ελαφρύνει την θέση εκείνων που ήσαν διεστραμμένοι, που όταν τους μιλούσε ευθέως για να καταλάβουν κάτι, θα έλεγαν δεν το καταλαβαίνουν. Ενώ έτσι με τις παραβολές που ήταν ενηγματικά μιλούσε και δεν το καταλαβαίνανε, εντάξει, δεν το καταλαβαίνουν, πιο ελαφριά τη θέση τους. Αμα κάτι δεν καταλαβαίνεις, γιατί δεν έχει καλή διάθεση. Ο Χριστός λέει, εγώ μιλάω σε αυτόν που δεν έχει καλή διάθεση, παραβολικά. Αποστοργή και αγάπη, να μην έχει μεγαλύτερη τιμωρία, αν το καταλάβει και δεν το κάνει. Λοιπόν, όμως στις μαρτάς του είπε, ημών δε μακάρι οι οφθαλμοί, τα μάτια σας είναι ευτυχισμένα, γιατί βλέπουν. Για σας δεν χρειάζεται, δεν χρειάζονται παραβολές. Εκείνο που θα ασχοληθούμε και χρειάζεται, αυτό το λέω, χρειάζονται τα μάτια της πίστεως, είναι ένα κομμάτι από την Αγία Γραφή που το αναφέρει ο Απόστολος Παύλος και που το έχουμε ακούσει. Και δεν το δίνουμε και τόση, μάλλον δεν μπορούμε να καταλάβουμε τόσο όσο θα θέλαμε εμείς. Χρειάζομαστε χειραγωγό. Κάποιον να μας πιάσει από το χέρι. Και εγώ με χειραγωγό τον Ιερό Χρυσόστομο αυτή τη στιγμή αγκαλιάζω όλους και προχωράμε να δούμε τι είναι εκείνο που θέλει να μας πει ο Απόστολος Παύλος. Λέει το εξής, ότι εν εσχάτης καιρής έσονται και ρίχαλε πει. Τα τελευταία χρόνια που περιμένουμε να έρθει ο Κύριος, να τελειώσει ο κόσμος, τα τελευταία χρόνια πριν τον ερχομό, τα χρόνια θα είναι δύσκολα. Χαλεπά χρόνια. Δύσκολα. Θέλετε να πούμε πονηρά, γιατί κάπου αλλού λέει ο Απόστολος Παύλος ότι δεν θα σέβονται τα παιδιά τους γονείς, οι γονείς επίσης τα παιδιά δεν θα έχουν την αγάπη που πρέπει να έχουν, οι άνθρωποι θα έχουν αποστατήσει από το Θεό, θα έχουν φύγει μακριά από το Θεό, θα έχει γίνει ψυγείο η αγάπη, δεν θα υπάρχει αγάπη καθόλου, και με λίγα λόγια έτσι στιγματίζονται τα χρόνια, τα χαλεπά, τα δύσκολα. Δεν έχουμε το δικαίωμα, κανένα δικαίωμα. Ο Απόστολος Παύλος λέει απλώς χαρακτηρίζει, τα χρόνια θα είναι δύσκολα, καιρή, καιρή χαλεπή. Ο δε Χρυσόστομος λέει καιρή ου μενετή. Καιρή ου μενετή, θα το εξηγήσω. Ναι, ναι, ναι. Μενετή, δηλαδή δεν πρέπει να είμαστε ήσυχοι, γιατί οι καιροί
δεν μας παίρνουν. Δεν μας περιμένουν, δεν παίρνουν άλλο χρόνο πια. Μπρος λοιπόν, πάτε στον αγώνα. Ο χρόνος τελείωσε. Με αυτή την αναμονή πρέπει να ζει ο Χριστιανός. Ότι οι καιροί δεν περιμένουν άλλο. Έχουν φτάσει στο τέλος. Εν εσχάτς καιρείς. Δεν προσδιορίζουμε ημερομηνία προς Θεού. Αυτά είναι πράγματα αιρετικά. Εμείς βεβαίως ακούμε αυτό από το στόμα του Αποστολού Παύλου, ότι χαλεπεί η καιρή. Ακούμε από τον Ιερό Χρυσόστομο, ούμενε τι η καιρή, εμπνεύματι Αγίου λέγονται αυτά, βουτυγμένα μέσα και πνεύμα. Διαθέτουμε την πίστη και με καλή την προαίρεση λέμε ναι, έτσι είναι. Δεν ελέγχουμε το γιατί, γιατί είναι αποκάλυψη αυτό. Έτσι λέει ο Απόστολος Παύλος. Προχωρά όμως. Όταν το έλεγε ο Απόστολος Παύλος εκείνο, ακριβώς ακουγόταν όπως το ακούμε εμείς τώρα. Υποθέστε ότι ακούμε αυτή τη στιγμή τον Απόστολο Παύλο, ότι η καιρή, η έσχατη καιρή, είναι χαλεπή. Το έλεγε για την εποχή του, γιατί μετά από αυτήν την εποχή, για σήμερα ή αργότερα. Να είμαστε σίγουροι ότι αυτό υπόθηκε για όλα και τα διαστήματα. Για το τώρα, για το έπειτα, για το ύστερα και για το αργότερα και για το τέλος του κόσμου. Περιλαμβάνει όλα εκείνα τα χρονικά διαστήματα μέσα. Δεν υπάρχει τίποτα έξω από εκείνο. Επομένως, αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος, και του διαβάζω, το ακούσετε, και στους περί συντέλεια χρόνους. Δηλαδή για τα τελευταία χρόνια που θα έρθει ο Κύριος για να κρίνει τον κόσμο, όπως λέμε. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο Κύριος όπλησε την Εκκλησία μας, της έδωσε ένα όπλο, πολύ μεγάλο όπλο. Ή να το πω αλλιώς, η Εκκλησία μας είναι ένας συγκεκριμένος χώρος και γύρω-γύρω από το χώρο της Εκκλησίας ύψωσε ένα τείχος. Τείχος για να προστατεύεται η Εκκλησία. Δηλαδή εμείς αποτελούμε την Εκκλησία. Και αυτό το τείχος είναι το προφητικό χάρισμα. Όταν λέει ότι εν εσχάτης χρόνης εστίσον καιρή χαλεπή, αυτό είναι το τείχος. Προσέξτε, γιατί τα χρόνια τα τελευταία θα είναι δύσκολα. Γιατί το λέει αυτό το πράγμα? Για να είμαστε εμείς ακριβώς εκείνο που λέει γρηγορείτε, δηλαδή να είστε ξυπνητοί και προσεύχεστε και να είστε αφού είστε ξυπνητοί και στη σκοπιά επάνω προσευχόμενοι. Γι' αυτό και έδωσε τις προφητείες, για να γνωρίζουμε ότι έχουμε κάποια προστασία μπροστά μας και ότι έχουμε τη δύναμη από το Θεό να αντιμετωπίσουμε τα οποιοδήποτε κακά συμβούν. Ο Απόστολος Παύλος, λέει ο Χρυσόστομος, μοιάζει με τις προφητείες δηλαδή που έχει πει και κάθε ένας από τους Αποστόλους που προφήτευσε και ο Χριστός που προφήτευσε, είναι λέει ποιμήν άριστος, τσοπάνης άριστος. Δεν περιμένει, λέει ο Σοπάνης, να δει το λύκο που θα έρθει και να πει έρχεται ο λύκος να φυλάξω τα πρόβατα. Πολύ πιο πριν φανερωθεί ο λύκος, είναι πολύ μακριά,
και σε χρόνο και σε τόπο θα έρθει, έρχεται ο λύκος, να πάρω μέτρα να φυλάσω τα πρόβατα. Και παίρνει τα μέτρα ο τσοπάνης και φυλάει τα πρόβατα. Έτσι κάνει και ο καλός μας Θεός. Σαν καλούς τσοπάνιδες έδωσε στους αποστόλους, στους προφήτες, και αυτοί είπαν ότι θα πέσουν λύκοι επάνω στην εκκλησία να τη φάνε. Προσέξτε, διαβάζω λοιπόν για να ακούσουμε και να εξηγήσω. Όπως ακριβώς, το εξηγώ κατευθείαν, όπως ακριβώς τσοπάνης άριστος που στέκει πάνω σε ψηλό τόπο, έτσι και Απόστολος Παύλος σαν τσοπάνης άριστος στέκει πάνω σε ψηλό τόπο, και ο τόπος εκείνος είναι ο τόπος της προφητείας. Θεωρεί, βλέπει ότι είναι προφήτης και είναι ο Απόστολος Παύλος, αφού προφητεύει για το μέλλον, και ο βράχος που στέκει εκεί ψηλά είναι η προφητεία που την έχει δώσει ο Θεός, και λέει σε εμάς που είμαστε από κάτω, προσέξτε, έρχεται ο λύκος. Ταμάδες 4. Γιατί λέει, του είχε ανοιχτά τα μάτια και δεν βλέπει κοντά 100-200 μέτρα ο Άγιος του Θεού, ο ποιος Άγιος και έγινε αυτός, αλλά βλέπει πολλά χρόνια μετά ή από τη ζωή που ζει αυτός μια απόσταση 100-200 χρόνια και 300 ακόμα τη βλέπει ο Άγιος που προφητεύει. Και επειδή τα βλέπει αυτά τα μελλοντικά σαν να γίνονται τώρα, λέει, προσέξτε. Πώς λέει ο ιατρός, αυτή η αρρώστια μετά από 3 χρόνια θα εξελιχθεί έτσι. Την αρρώστια της διαφθοράς της κοινωνίας, ο Θεός την άγγιε και την έβλεπε με τα μάτια της τηλεοράσεως, της ψυχής δηλαδή, ο προφήτης, και την έλεγε. Έτσι ήταν ο κόσμος. Ακόμη και από άπειρη αγάπη ο Θεός μας χάρισε τις προφητείες και τις προφήτες, ή τις προφητείες και προφητείες, από άπειρη αγάπη. Σαν ασπίδα παίρνουμε την προφητεία, τη βάζουμε μπροστά μας και βλαβόμαστε. Να πάμε τώρα στον Άγιο Κοσμάτο τον Λότο, το έχει διαβάσει όλοι. Θα έρθει η εποχή που θα μιλάνε τα άλλα και τα μπάλαλα. Και να, μιλάνε τα κινητά τηλέφωνα, μιλάει η τηλεόραση, μιλάνε και τι δεν μιλάνε. Άμα, αυτά βέβαια δεν μιλάνε, αλλά μιλάμε εμείς από αυτά. Σημασία είναι ότι αυτά μας κυβερνάνε. Αυτό λέει ο Άγιος Κοσμάς ο τέλος. Λοιπόν, και ο φιλόστολογος λέει πατέρας, ο καλός μπαμπάς που έχει στοργή και αγαπάει λέει τα παιδιά, φτιάχνει σπίτι ωραίο και μεγάλο και φροντίζει το σπίτι να μην αντέξει 20, 30, 40 και 50 χρόνια, αν είναι δυνατόν, όσο δυνατόν περισσότερο, για να το έχει και τα παιδιά και τα εγγόνια του και τα δισέγγωνα ακόμη. Όμοια και ο Θεός κάνει, σαν φιλόστολος πατέρας. Έδωσε τους προφήτες για να φροντίζουν με τις προφητείες το σπίτι είναι αυτό, που το έχουμε εμείς και οι άλλοι και άλλοι και άλλοι που θα έρθουν, να ξέρουν πού πορεύονται και πώς θα πάνε. Επαναλαμβάνω λοιπόν, οι προφητείες μας ανοίγουν τα μάτια και βλέπουμε, αφού μας τα αποκαλύπτει ο Θεός μέσω των προφητών, μέσω των Αγίων, μέσω των Αποστόλων, και βλέπουμε τι μας περιμένει. Να έρθουμε να δούμε και κάτι άλλο που το έχουμε ακούσει και ίσως και εγώ αλλιώς το καταλάβαινα, και είναι και αυτή η ερμηνεία, αλλά και είναι και τούτη η ερμηνεία που θα ακούσουμε τώρα. Λέγει, ήταν ο Χριστός και τον πλησίασαν, λέει, γεγυρακώτες, γέροι. Όχι οι μαθητές, οι μαθητές δίπλα. Και τον ρώτησαν, πότε θα γίνουν, θα έρθει η συντέλεια, πότε θα έρθει η βασιλεία του στον κόσμο. Με λόγια, το τέλος του κόσμου. Πότε θα έρθει. Μην ξεχνάμε ότι το ίδιο του είπαν και οι μαθητές. Πώς το είπανε.
Τον πλησιάζει λοιπόν εκεί κάποιος πλούσιος και του λέει τι να κάνω να πας στον παράδεισο. Του λέει κύριε, δώστε. Και άλλο, μαζί μου. Έφυγε ο πλούσιος γιατί δεν ήταν εύκολο να δώσει τα υπάρχοντά του και τον ρωτάνε οι μαθητές. Τις άρα δύνατε σωθήνε, σε αυτό στεκώ μόνο, γιατί αυτό έχει το νόημα όλο. Τις άρα δύνατε σωθήνε, ποιος άρα μπορεί να σωθεί. Να δούμε το βάθος του λόγου. Εδώ δεν δείχνει την αδυναμία, κυρίως την αδυναμία που έχει ο άνθρωπος για να σωθεί. Ώστε μπαίνει ο Θεός και σώζει τον άνθρωπος, τα δύο τα παραδόμησε δεν πρώτα Θεό. Και αυτό είναι, επαναλαμβάνω, αλλά κρύβεται το βάθος. Δηλαδή, ποιος άνθρωπος τωρινός, αυριανός, μεταυριανός, μετά από ένα χρόνο, μετά από 10, μετά από 100, μετά από 1000 χρόνια, μετά από 10.000 χρόνια. Από όλες τις γενναίες των ανθρώπων. Το ερώτημα είναι αυτό. Δεν λέει για τον άνθρωπο που ζούσε τη στιγμή εκείνη, αλλά από τις γενναίες όλων των ανθρώπων, ποιος μπορεί να σωθεί. Με άλλα λόγια, τι είναι το νόημα. Οι Άγιοι Απόστολοι, όταν κάνανε το ερώτημα αυτό, το κάνανε από αγάπη στον άνθρωπο όλων των εποχών. Νοιαζόντουσαν και για εκείνους που θα έρχονταν, το καταλαβαίνετε, ποιος μπορεί να σωθεί από τους ανθρώπους που θα έρθουν στο μέλλον. Πόση αγάπη έπρεπε να διαθέτουν οι Απόστολοι, ώστε να νοιάζονται και για μας τώρα που το ακούμε και το μελετάμε και τρέφουμε την ψυχή μας. Η αγάπη τους ήταν σαν εκείνη, για να θυμηθούμε λιγάκι, αγαπάς με πέτρε. Με αγαπάς πέτρε. Κύριε, το ξέρεις ότι σε αγαπάω. Ας το προσέξουμε λιγάκι. Που κάνει δεύτερο ερώτημα. Με αγαπάς πέτρε. Σε αγαπάω, Κύριε. Φιλείς με πέτρε. Λυπήθηκε ο Πέτρος. Και του λέει, το ξέρεις, Κύριε. Τι του πρόσθεσε, Κύριε, για προσέξτε να δείτε. Το γνώρισμα του καλού τσοπάνι. Το γνώρισμα του καλού τσοπάνι. Αφού με αγαπάς λοιπόν, άντε σε βάζω το πάνι να αμφιράσεις τα πρόβατα. Πείμενε τα πρόβατα. Έτσι δεν είπε, πείμενε τα πρόβατα. Δηλαδή, ο αληθινός τσοπάνις του Χριστού που φυλάει τα πρόβατα, μοιάζεται για όλες τις γενναίες των γενναίων των ανθρώπων. Κάτω από αυτό το πνεύμα είπε, τις δύνατε σωθήνε, το καταλαβαίνουμε, ότι ήταν καλό τσοπάνης και του το είπε αυτό ο Κύριος. Δεν λέω δικά μου. Παρακαλώ, το είναι σωστό που είναι. Είναι η γλύκα που δεν πιάνεται με τίποτα στην αρχαία γλώσσα που γράφεται. Τώρα εγώ έχω αδυναμία μεγάλη να τα μεταφέρω όπως είναι μέσα, λέμε όμως τι μας λέει ο Χριστός. Άρα λοιπόν, να το προσέξουμε. Αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος ότι εν εσχάτης κερίς έσονται κερί χαλεπί, είναι ακριβώς αυτό που είπε ο Κύριος στον Πέτρο. Με αγαπάς, φύλα τα πρόβατά μου. Είναι δηλαδή το ίδιο τώρα λέει, μας στέλνει μήνυμα από την εποχή του Απόστολος Παύλος και λέει προσέχτε, γιατί έρχονται λίγοι. Και θέλω να επιμείνω σε αυτό το πράγμα. Βρισκόταν ο Απόστολος Παύλος στην Ασία, στην Έφεσο. Πήρε το μήνυμα από τον Κύριο, έλα, τώρα φύγε από εδώ από την Έφεσο, σε περιμένω να έρθει στην αγκαλιά μου στη Ρώμη. Τι εννοώ με αυτό το πράγμα. Πήγαινε για τη Ρώμη, πέρασε από τις εκκλησίες που έχει λύσει, στήριξε τις γιατί σε περιμένει το μαχαίρι. Δεν έκανε πίσω βήμα. Παίρνει λοιπόν τους πιστούς μετά από μια ολονύχτια αγριμία
που λέει η γραφή μέσα, τους πάει στην παραλία μετά την προσευχή, γονάτισε εκεί στην παραλία, γονάτισε και τους είπε, «Σεις ξέρετε ότι μία ολόκληρη τηρετρία έμεινα μαζί σας, πόσα δάκρυα έχω χύσει εδώ πέρα». Όποιος διαβάζει τις πράξεις των Αποστόλων στο κομμάτι εκείνο, δακρύζει. Μία τριετία λέει, πέρασα κάτω από πόνο, από στεναχώρια και κλάμα, εδώ μαζί σας. Και λέει, του πέσανε πάνω οι χριστιανοί στην παραλία που τους τα έλεγε, μη φύγεις, μη φύγεις, και κλαίγανε όλοι μαζί. Και τους είπε, φεύγοντας εγώ τώρα από εδώ, έτοιμοι είναι οι λύκοι να ορμήσουνε στην εκκλησία, να τις παράξουνε. Τους έδωσε, οι λύκοι θα ορμήσουνε. Και στους τσοπάνιδες που άφηνε πίσω, στους αντικαταστάτες που είχε χειροτονήσει, τους είπε, προσέχετε εαυτής και παντί το ποιμνίο. Να προσέχετε για τον εαυτό σας και ολόκληρο το ποιμνίο. Ο Τσοπάνης βάζει το κεφάλι του κάτω, δεν περιμένει να αρμέξει τα πρόβατα για να πει το γάλα και να πει, εντάξει τα ζώα από τα πρόβατα, αλλά θυσιάζεται για τα πρόβατα. Τους έδωσε το ονόρισμα αυτό, πέφτουν λίγοι πάνω. Τελείωσε. Αλλά στους Τσοπάνηδες είπε το εξής και στην Εκκλησία, ότι φεύγω εγώ, αλλά αφήνω πίσω αυτούς που το Πνεύμα το Άγιο τοποθέτησε ως ποιμένες της Εκκλησίας. Το προσέχουμε αυτό. Το Πνεύμα το Άγιο άφησε ως ποιμένες, ως τσοπάνηδες που θυσιάζονται. Λέει ο Ρωσιχρόστομος, καλά, Παύλε, βλέπεις να, ότι θα πέσουν, λέει, λύκοι και μάλιστα λέει λύκοι βαρύς για να σπαράξουν τα πρόβατα και αφήνεις χωρίς την παρουσία σου τη στάνη να τη φάνε τα πρόβατα. Λύκη. Ναι, τη λύκη, συγγνώμη. Τη στάνη να τη φάνε λύκη. Και η απάντηση είναι η εξής. Να θυμηθούμε τον Κύριο λιγάκι. Εγώ, λέει, φεύγω από τον κόσμο και ο Κύριος το είπε και το πράγμα, αλλά αφήνω πίσω μου το Πνεύμα το Άγιο που θα είναι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής, όλες τις ημέρες της ανθρώπινης ζωής των χριστιανών. Θα είναι το Πνεύμα το Άγιο ο αντικαταστάτης μου. Και τους είπε, με θυμώνει μη πάσα σήμερα ζωή σας. Εγώ θα είμαι μαζί σας. Μπορεί να μην με βλέπετε, αλλά δεν θα λείψω από κοντά σας. Και ο Απόστολος Παύλος λοιπόν είπε στους τσοπάνιδες που είχε φτιάξει, εγώ φεύγω, αλλά εσείς προσέξτε που σας τοποθέτησε το Πνεύμα το Άγιο. Λέμε το ίδιο πράγμα ακριβώς. Για να πέσει ο Νίκη Βαρύς. Αυτό ήταν η απάντηση για τον Χρυσόστομο. Ναι. Αυτή ήταν η απάντηση για τον Χρυσόστομο. Βέβαια, εντάξει, για όλους μας. Για όλους μας. Για όλους μας, φυσικά. Ούτε εντάξει, αυτή την κάνει την παραγωγή ο Χρυσόστομος για να βγούμε και εμείς το Πνεύμα. Γιατί άλλος, αν δεν έκανε αυτήν την διευκρίνηση, δεν θα το συζητούσαμε καν εμείς. Γι' αυτό και το ρωτάμε για να έχουμε τα μάτια ανοιχτά. Λοιπόν, πόσοι να ξέρουμε, εδώ κάνω το σχόλιο, πόση φροντίδα προνόησε ο Κύριος να δώσει στην Εκκλησία για να μας ασφαλίσει. Αυτή είναι η ασφαλειά μας. Όταν μας λέει, φεύγω από το Άγιο Πνεύμα. Φεύγει ο Απόστολος Παύλος για να πάει να θυσιαστεί στη Ρώμη και αφήνει πίσω τους πρεσβυτέρους και επισκόπους, έτσι ονομαζόντουσαν, και τους λέει,
Έχετε μαζί σας το Άγιο Πνεύμα. Αυτή είναι η σιγουριά. Λοιπόν, μην ανησυχείτε. Και παραμένω λίγο εδώ για να δούμε, για να καταλάβουμε εκείνο που είπε «Εν εσχά της κερής, έσοδε κερή χαλεπή». Τι σημαίνει εδώ στην περίπτωση αυτή, ότι φεύγει από Απόστολος Παύλος, κίνδυνος για την Εκκλησία υπάρχει, είναι οι λύκοι που θα πέσουν πάνω στην Εκκλησία, αλλά δύσκολα χρόνια. Το καταλαβαίνουμε. Δύσκολα χρόνια για την περίοδο εκείνη της Εκκλησίας της Εφέσου. Αλλά για πέστε μου σας παρακαλώ. Πού είναι η Μικρά Ασία, πού είναι η Έφεσος τώρα. Μιλάμε από απόψεως, όχι πολιτικής, και μιλάμε, έσφιζε, δηλαδή είχε παλμό η Μικρά Ασία από εκκλησίες, από αγίους, από το ένα, από το άλλο. Πού είναι αυτή η ακμή η χριστιανική στην Ασία, τη φάγανε οι λύκοι. Οι λύκοι. Η Έφεσος τώρα πώς λέγεται, τι έχουν ζήσει. Και λέει ένας ευσέβιος ιστορικός εκκλησίας, ότι στην Ασία μεγάλα στοιχεία και κίνηται. Στην Ασία όλοι, που ήταν όλοι χριστιανικοί, τώρα είναι θαμμένα κάτω, Άγια Λείψανα Μεγάλων Αγίων. Μεγάλων Αγίων. Μεγάλα στοιχεία και κίνητο. Ιδού δύσκολη χρόνια για την Ασία. Ιδού Ασία δεν υπάρχει. Μικρασιατική καταστροφή. Αυτό είναι στον ουρανό καταγεγραμμένο. Το γιατί, καταγεγραμμένο στον ουρανό, για μας πρέπει να είναι μάθημα το πάθημα των άλλων. Μάθημα το πάθημα των άλλων. Εστίσονται λοιπόν κερί χαλεπή. Βλέπουμε και επαναλαμβάνω την πρόνοια του Κυρίου, την πρόνοια των Αποστόλων, την πρόνοια όλων των Αγίων. Ενδιαφέρονται ακριβώς για τη δική μας σωτηρία. Άραγε, και θα το δούμε και το Χρυσόστομο από μέσα, όντως ο Πέτρος και γενικά η χωρία των Αποστόλων, αλλά και τον Πέτρο θα κάνουμε λόγο τώρα, ήταν ευθύς εξ αρχής ατσοπάνης που ο Κύριος τοποθέτησε. Και βέβαια το γνωρίζουμε. Και πολύ καλά. Και θα το δούμε και από τον Ιερό Χρυσόστομο. Όταν του είπε ότι εσύ είσαι ο Πέτρος, ο Υιός του Θεού, που ρωτούσε για ποιον με νομίζετε, τους Αποστόλους, ρωτούσε ο Κύριος, και απάντησε ο Πέτρος ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Του είπε εσύ είσαι το θεμέλιο της Εκκλησίας. Αυτό που πες εσύ είναι θεμέλιο. Όμως, ήτανε μικρή η θυσία του Πέτρου να εγκαταλείψει ό,τι είχε, ό,τι είχε. Θα το διαβάσω εδώ, θα το καταλάβουμε καλά. Και να ακολουθήσει τον Κύριο, ό,τι είχε. Θα πω ερμηνευτικά πρώτα και μετά στα αρχαία. Μα τι μας λες τώρα, τι άφησε. Μεγάλη περιουσία ο Πέτρος. Ένα καΐκι, έλατε και τα παιδιά και την οικογένεια που είχε. Είχε πεθερά, ναι, είχε και την οικογένεια ο Πέτρος. Λοιπόν, μας μιλάς τώρα ότι άφησε ο Πέτρος υπάρχοντα. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, η χείρα που έριξε τα 2 λεπτά, έριξε πολλά υπάρχοντα. Αυτά είχε. Δεν μετράει το έχει, αλλά το διαθέτει. Ναι. Δεν μετράει το πόσο έχεις και πόσο ρίχνεις, αλλά το πόση διάθεση έχεις, το πόσο μπορείς και τι κάνεις. Αυτό μετράει. Ο Πέτρος λοιπόν έριξε
ό,τι θα έρνει ένας που έχει θησαυρούς και πάρα πάνω ακόμη. Θησαυρούς και πάρα πάνω ακόμη. Τα πέταξε όλα και είπε, έρχομαι Κύριε. Έδειξε το πρώτο δείγμα από την αρχή, ότι είναι ο καλός Τσοπάνιας και ότι ενδιαφέρεται για την εκκλησία του Χριστού. Γι' αυτό και τον του το έπαιρε. Με αγαπάς, το έβλεπε ο Κύριος. Δεν είναι δυνατόν να έκανε το ερώτημα και να περίμενε απάντηση που δεν ήξερε ο Κύριός μας προς Θεού. Αλλά του έκανε το ερώτημα για να δείξει σε εμάς σήμερα ότι όντως ο Πέτρος και κάθε Πέτρος στην Αποστολική Χωρία μέσα διέθετε το γνώρισμα του Τσοπάνη που θυσιάζεται για τα πρόβατα και μεριμνάει όχι μόνο για τα πρόβατα της εποχής του, αλλά για τα πρόβατα όλων των εποχών. Όλων των εποχών. Γι' αυτό έρχεται μετά ο Απόστολος Παύλος και λέει, ακούστε με, φωνάζει δυνατά, σε επιστολή μέσα, ακούστε με, να προσέχετε τους προϊσταμένους σας, να τους βλέπετε όπως βλέπατε εμάς, γιατί είναι προϊστάμενοι καλών έργων. Οι προϊστάμενοι που έχετε είναι προϊστάμενοι καλών έργων, να τους μιμήσετε. Το παράδειγμα που έχουν, αυτό να έχετε κι εσείς. Ο Απόστολος Παύλος και όλοι, επαναλαμβάνω, ήσαν καλοί και άγιοι προϊστάμενοι της εκκλησίας του Χριστού. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όλοι οι προϊστάμενοι περάσανε από η Αποστολική προϊστάμενη και μετά έτσι. Η Αποστολική εποχή ονομάζεται και αργότερα πάλι από μαχαίρι, φωτιά και ότι θηρία για την Εκκλησία του Χριστού. Θυσιάστηκαν κυριολεκτικά. Αν ζει ο χριστιανισμός και η Εκκλησία του Κυρίου μας, ζει από το θαύμα του αίματος που έχει χυθεί. Θα έπρεπε κανονικά να μην υπάρχει, θα πω τη λέξη αυτή που λέει ο λαός, ούτε ένα μικρό κομματάκι χριστιανού επάνω στη γη. Να μην υπάρχει Χριστός μετά από τόσα μαρτύρια, τόσα βασανιστήρια, τόσα εκατομμύρια θυμάτων που πέσανε και παρά τα αυτά, αντί του αφανισμού, πολλαπλασιασμός του χριστιανού γινόταν. Το μέγα θαύμα είναι σε αυτό το πράγμα. Στο ότι θυσία πολλών εκατομμυρίων χριστιανών έγινε. Εκατόμβες θυμάτων. Εκατόμβες σημαίνει πάρα πολλών θυμάτων έγινε χριστιανών της πρώτης εποχής. Αλλά όμως, ξέρανε όλοι αυτοί, λέει ο Απόστολος Παύλος, όλοι αυτοί οι τσοπάνιδες που μας λένε προσέξτε τα τελευταία χρόνια θα είναι δύσκολα. Όλοι αυτοί λέει ξέρατε ότι ο θάνατος των Αγίων ουκέστη θάνατος. Ο θάνατος των Αγίων δεν είναι θάνατος. Συμπληρώνει ο Ιερός του Σωστόμος. Αλλά μετάστασης από γης εις τον ουρανό. Αλλά αλλαγή θέσεως από εδώ στη γη στον ουρανό. Το έκανε έτσι στο χέρι, την πραγματικότητα αυτή. Στο χέρι. Πώς αλλιώς, τόσα μαρτυρία, τόσες πορείες, τόσοι νηστέ, τόσες ταλαιπωρίες του Αποστόλου Παύλου και όλων των Αγίων, πώς αυτά περνούσαν αν δεν είχαν αυτή την πραγματικότητα στο χέρι, ότι είναι αλλαγή της τοποθεσίας από εδώ στον ουρανό. Και ακόμη. Από τον Ερατώνων επί τα βελτίων. Από τα μικρά στα καλύτερα. Από τον συνδούλων, λέει, από τη ζωή που ζούσαν μαζί με τους ανθρώπους που είναι σύνδουλοι, δούλος ο Πέτρος, δούλοι και εμείς, σύνδουλοι όλοι μαζί. Από τη ζωή, λέει, των συνδούλων, μαζί με τον Δεσπότη στον ουρανό επάνω. Φεύγανε και πηγαίνανε στον Δεσπότη. Να το πούμε. Ο καιρός της εμείς αναλύσεως εφέστηκε.
Λέει ο Απόστολος Παύλος, ο καιρός για να φύγω, να τον μπροστά μου. Τη πίστη τετήρηκα. Το δρόμο τετέλεκα. Τη πίστη τη τήρησα. Το δρόμο τελείωσα. Να δούμε τώρα τι λέει. Φεύγω. Απόκειται μη ο της δικαιοσύνης Στέφανος. Τώρα πια μου μένει να πάρω το στεφάνι του Κυρίου στο κεφάλι μας. Του δικαιοκρίτη Κυρίου. Ποιος μέχρι σήμερα είπε τέτοια κουβέντα. Δεν είχε ακούσει άλλος. Μου λέει, μου απομένει τώρα που πάω και είναι οι τελευταίες μέρες της ζωής μου, το τέλος μου και μετά το στεφάνι που θα μου βάλει σε κεφάλι ο Κύριος. Απόκειται, απόκειται. Βλέπει δηλαδή ότι έκανε ένα αγώνα, ότι στον αγώνα τελείωσε επάξια και τον περιμένει εκεί να του βάλει το στεφάνι ο αγωνοθέτης στο κεφάλι του, ο Κύριος μας, που το έβαλε και το αγώνισμα. Και βέβαια, όταν έφυγε, είπε, να τα ακούσουμε λίγο, να έχουμε και το μυαλό μας, και καθαρός εγώ από του αίματος πάντων. Μας θυμίζει λίγο τον Πιλάτο, που είπε, εγώ όταν... Γύπτος χέρας μου, καθαρός είμαι από το αίματος τούτου. Εκεί πια υπόκριση. Αλλά εδώ όμως, λέει, εγώ από του αίματος όλων σας είμαι καθαρός. Γιατί πολιτεύτηκα, έζησα μαζί σας, είπα προηγουμένως πως, με δάκρυα, αίμα, κλάμα, προσευχή. Και επομένως θυσιάστηκα για σας. Αυτή λοιπόν η θυσία είναι η καθαρότητα του αίματός μου. Και γι' αυτό φεύγω λοιπόν και είμαι καθαρός από το αίματος όλων σας. Και λέει ακόμα, και ουδέν είναι λοιπόν των οφειλόντων εις ελεχθήνια προσωτήρια. Δεν άφησα κάτι από εκείνο που σας χρώσταγα για να σωθείτε. Δεν άφησα κάτι. Δηλαδή κάθε οφειλή, κάθε χρέος που είχα απέναντί σας, για να, με το χρέος εκείνο που αισθανόμουν να απέναντί σας, το έδωσα, δεν άφησα τίποτα για να σωθείτε εσείς. Μιλάμε τώρα ακριβώς για το χαρακτήρα, για το χαρακτήρα που έχει ο αληθινός Τσοπάνης, που δεν ζει από τα πρόβατα, αλλά ζει τα πρόβατα και θυσιάζει τα πρόβατα και πέφτει για τα πρόβατα και δίνει το αίμα του για τα πρόβατα. Εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός, θα πει ο Κύριος. Τι θυμεί την ψυχή μου, είπε το πρόβατο, λέει ο Κύριος. Εγώ θυσιάζω τη ζωή μου τα πρόβατά μου. Ιδού. Έχουμε λοιπόν αυτούς που μας μιλάνε και χύνουν το αίμα τους για την εκκλησία τους και μας βάζουν το τείχος λοιπόν και μας λένε προσέχτε, γιατί τα τελευταία χρόνια θα είναι δύσκολα, μην καθόσαστε αδρανείς. Αλλά τι να κάνετε, μελετάτε τις γραφές, Απόστολος Παύλος, λέει ο Κύριος μας. Ο Απόστολος Παύλος λέει κάθε γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος, λέει, για σωτηρία. Κάθε γραφή, Αγία Γραφή εννοεί, είναι θεόπνευστη και ωφελεί για να σωθούμε. Ανοίξτε λοιπόν τη γραφή. Μελετάτε τη γραφή, ανοίξτε τα μάτια σας. Πώς πάτε τυφλή στον Άδη πηγαίνετε. Ανοίξτε τα μάτια, μη ζείτε από τώρα την κόλαση. Αυτό λέει ο Κύριος μας που λέει η γραφή είναι δοσμένη από εμένα. Πού θα με μάθετε αλλού, πού θα με γνωρίσετε αλλού, παρά μόνο στις γραφές. Να έχουμε δηλαδή θησαυρούς, πώς λέει ο Απόστολος Παύλος, ενωστακίνη σκεύεση, μέσα δηλαδή εδώ στα κόκαλα έχουμε θησαυρούς και εμείς αγνοούμε τους θησαυρούς που έχουμε. Ο θησαυρός της γραφής, ο θησαυρός των πατέρων, φεύγει από εκεί και περνάει εδώ. Δεν μένει έξω. Είναι σωτήριος. Λοιπόν, πρέπει εμείς να γνωρίζουμε ότι μας έχει καλέσει ο Κύριος, είμαστε ποιμιό του, μας έχει δώσει το Πνεύμα το Άγιο, μας φροντίζει και μας δώσει το Πνεύμα το Άγιο μαζί με τους σωστούς ποιμένες. Και για να κλείνω το θέμα, έρχομαι στο τελευταίο. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος,
ότι όταν θα πλησιάζει να γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, θα είναι άρρωστη η κτήση. Άνθρωποι και άψυχα θα είναι αρρωστημένα και θα βαίνουν για θάνατο. Δεν μιλάω για ψυχή εγώ, μιλάω για την κτήση, την υλική κτήση. Θα είναι άρρωστη. Λέει ο Χρυσόστομος, λένε, βέβαια, αφού πήρε κάποια αρχή κάποτε, γερνάει και έρχεται η φυσιολογική φθορά. Λένε, λέει ο Χρυσόστομος. Όμως, προσθέτει ο ίδιος, για να φτάσει στη φθορά κάτι, κάποια αιτία υπάρχει και οδηγεί στη φθορά. Και η αιτία που οδηγεί στη φθορά της κτήσεως είναι η διαφθορά που υπάρχει μες στην κτήση. Η διαφθορά, προσέξτε, άλλο φθορά θύρεται η φύση και άλλο διαφθορά. Λέμε, σήμερα η κοινωνία μας είναι γεμάτη από διαφθορά. Δεν υπάρχει σεβασμός, δεν υπάρχει ηθική τάξη, υπάρχει πορνεία, υπάρχει μοιχεία, υπάρχει... Αυτή λέγεται διαφθορά. Αυτό λέγεται διαφθορά. Αυτή λοιπόν η διαφθορά θα προκαλέσει τη φθορά της υλικής κτήσεως, λέει ο Ρος Χρυσόστομος. Όχι το αντίστροφο, δηλαδή επειδή έγινε φθήρεται και τελειώνει, αλλά η διαφθορά που θα επικρατεί στον κόσμο φέρνει τη φθορά της φύσεως, πεθαίνει η κτήση και μάλιστα σε συντομότερο χρόνο από ό,τι πρόκειται. Το βλέπουμε και μπροστά μας τώρα. Η φύση η οποία την έχουν καταστρέψει εμείς, την έχουν καταστρέψει και όλα τα άλλα. Είναι όντως ακριβώς όπως το λέει. Δηλαδή αυτά γράφηκαν πριν 1700 χρόνια και ειδού τι κάνει το πνεύμα του Θεού, το φακό του Αγίου Πνεύματος. Λέει, θα είναι η φύση κατεστραμμένη. Ήρθανε οι μέρες. Λοιπόν, πλησιάζουμε, σημάδι είναι αυτό, έτσι, το διαβάζουμε να ακούσετε. Τι νόσουν ένεκεν εν τη συντελεία το μέγεθος και η σύνοδος των συμφορών, λέει, κατά τη συντέλεια του κόσμου, για ποιο λόγο, λέει, μιλάει ο Κύριος κάπου για συμφορές, πόλεμοι, αναταραχές, σεισμοί και τέτοια πράγματα, γιατί όλα μαζί τότε που θα πλησιάζει η Δευτέρα Παρουσία. Και λέει, την έσμεν φασί, ότι κάμνωσα η φύση και ασθενούσα. Μερικοί θα πούνε ότι είναι άρρωστη η φύση και προχωράει στο τέλος της. Καθάπερ σώμα για γυρακός, όπως ένα σώμα λέει που γεννιέται και γερνάει και φθήρεται και φεύγει. Έτσι λένε μερικοί λέει. Αλλά το μεν σώμα κατά φύσεως ασθένεια και νόμων επί γύρας έρχεται. Το σώμα το ανθρώπινο. Φυσιολογικό είναι να προχωράει το νόμο αυτό και να προχωράει από τα νιάτα στα γεράματα και να φεύγει και να ξασθενεί. Το σώμα μιλά το ανθρώπινο. Και λέει τώρα, οι δε λοιμοί και οι πόλεμοι και οι σεισμοί, ας το προσέξουμε αυτό, οι λοιμοί και οι πόλεμοι και οι σεισμοί ούδια το γύρας της φύσεως. Το γερατιά της φύσης τι φέρνει. Δηλαδή πέρασαν πολλά χρόνια και γέρασε η φύση και γίνονται πόλεμοι και σεισμοί και τα υπόλοιπα κακά. Φταίει αυτό. Φταίει αυτό. Είναι δυνατόν. Φαίνεται καθαρά και το πράγμα. Βέβαια. Ουδεγάρε επειδή τα κτίσματα τα αυτά γυρά. Όχι επειδή γυρνάνε τα κτίσματα λέει και άντε ο κόσμος φεύγει. Δια τούτα τα νοσήματα αυτά. Δηλαδή οι πόλεμοι και σεισμοί και τα λοιπά δεν γίνονται επειδή γυρνάει φύσης. Λοιμοί, γάρια, λοιμοί και σεισμοί κατά τόπους, λέει ο Κύριος. Το λέει. Δεν μας είπε ότι επειδή θα είναι άρρωστη φύση θα γίνουν και τα πράγματα. Αλλά επειδή θα έχει διαφθαρεί ο κόσμος. Και τι λέει ο Κύριος. Και κλείνω. Θα είναι οι ημέρες της συντέλειας του κόσμου ως περαι ημέρε Νόε. Λέει. Χρόνια και χρόνια σε λέει ο Νόε, μετανοήστε, έρχεται η οργή του Θεού,
Την προκαλούμε εμείς δηλαδή. Δεν την φέρνει ο Θεός, την προκαλούμε εμείς. Αλλάξτε τρόπο ζωής. Μέχρι ότου ήθελε ο κατακτισμός και τους ήβρε να τρώνε, να πίνουν, να παντρεύονται, να αγοράζουν, να πουλάνε και να κάνουν. Να έχουμε υπόψη μας ένα πράγμα, ότι από εδώ τα ακούσαμε ό,τι ακούσαμε και ότι είναι τα μηνύματα της συντελείας των αιώνων. Αμήν. Θα σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασε εκεί, βέβαια. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των ελπιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίζε ημάς από την πονηρία. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Κάνετε καλό και σε μένα. Αυτά τα βίντεο τα κρατάς. Ναι, όλα.